Το τραγωβούνι βρίσκεται στο κεντρικό ταΐγετο και η ανάβαση γίνεται σήμερα από τα Ριζιανά πηγαδίων. Στον Άγιο Παντελεήμονα, εκεί που ξεκινάμε, βρίσκουμε άφθονα κάστανα και καρύδια. Κατηφορίζουμε προς το ρέμα για την περιοχή Περιστερία και κατευθυνόμαστε στο κύριο σημείο από όπου θα αρχίσει η ανάβασή μας. Ήταν όμορφο θαρό εκείνο το παλιό καιρό, το κάπηλιό μου γυάλος καημός και τσικουδιά βαρμένα μέσα στην καρδιά με το... Εδώ αρχίζει η ανάβαση με αρκετά μεγάλη κλίση προς την κορυφή. Κάθε μέρα από βραδείς του χιουτισμένος. Στην πορεία μας περνάμε μέσα από καμένα δέντρα από τις φωτιές του 2007. Με το κρασί του στον όντα, στον αμανέ του να κεντά το κόσμο τούτο. Σταυρός πέρα στη γωνιά που για 2000 βυσσινιά τα σιγοπίνει παίρνει νερό σαν τραγουδί που το λαούτο του βαρδί το πόνο σβήνει. Φτάνουμε στο σημείο από όπου μπορούμε να ειδούμε την κορυφή. Τα δύσκολα τελειώνουν επιτέλους. Κι ο όμηρος πιάνει το χορό, το χώμα μόνο έχει οχθρό, χρυσά παλάτια σε κάποια θάλασσα πλατεία θύμαται κόκκινα φωτιά τα δυο του μάτια. Καταπληκτική η θέα από εδώ. Σε αποζημίαν για όλη την προσπάθεια που καταβάζει να ανέβεις. Είμαστε στην καρδιά του Ταϊγέτου. Βλέπουμε όλες τις φουνοπορφές γύρω-γύρω. Είναι πάρα πολύ ωραία. Η ανάβαση πώς φάνηκε? Εντάξει, μέτρια. Σε σχέση με τα άλλα κορφές που χαλασμένο, πιο εύκολη. Πιο δύσκολη βέβαια την προφητηλία μου φάνηκε. Εντάξει, μια χαρά. Η ομάδα όλη καλή. Τώρα φτάνουν και οι υπόλοιποι. Μια χαρά. Ωραία. Φανταστική εμπειρία για πρώτη φορά στο τραγωβούνι. Καλά ήταν, ε? Πολύ καλά. Απότομο βουνό, κακοτράχαλο. Αλλά μας έχουν εντάξει κάτι τσίπουρα έτσι πάνε τα σκάτω και τράγω, οπότε βούρια κάτω. 11 Νοέμβρη, περισσότεροι φίλοι μας είναι στην Αθήνα και τρέχουν. Μείναμε κάποιοι 15 άτομα, ανεβήκαμε στο τραγωβούνι. Ωραία μέρα. Έντονη κλίση στην ανάβαση. Έχουμε άλλο τόσο. Μεγάλη διαδρομή αυτά. Στα στενά, αν είδαν μάτια καστανά σαν τα δικά σου. Είμαι με τον νέο Καλαμάτας, εγώ είμαι μέρος στην Αθήνα, αλλά εδώ έχω συναντήσει τα παιδιά και έχω κάνει πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα γύρω από τον Ταΐγετο, που δεν τελειώνει ποτέ. Το τραγουδούνι είναι μια κορφή που ούτε την ξέραμε, ούτε καν την είχαμε ακούσει. Και είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον, είχε πολύ κόντρα στην ανάβαση, είχε σάρα, θύμιζε λίγο το Σαϊτά στην Αρκαδία, στο φινάλε. Η μέρα είναι καταπληκτική και ήταν μεγάλη τύχη που ήρθαμε. Είναι σημαντικό να κάνεις Νοέμβρη μπάνιο χθες και σήμερα μέσα στην κορφή. Και να έχετε διάθεση πάντα και να είναι ανοιχτός έτσι ο σύλλογος και για τους ξένους, για να χαιρόμαστε κι εμείς
την επικοινωνία, γιατί εντάξει, δεν μου αρέσουν τα τελείως κλειστά κλαμπ, σαν ιδέα δηλαδή. Θέλω να μπαίνω, βγαίνει κόσμος, γιατί κάτι κουβαλάνε και αυτοί, κάποιες εμπειρίες, και να υπάρχει και το στοιχείο της έκπληξης, να μην είναι όλα προκάτ και απόλυτα μετρημένα. Έτσι, δηλαδή μου αρέσει το jazz στυλ. Από την κορυφή του τραγουδουνίου φαίνονται επιβλητικά οι πιο υψηλές κορυφές του Αιγαίτου, με το όρος Χαλασμένο να δεσπόζει, όπως επίσης και την κορυφή του Αιγαίτου Προφήτης Ηλίας, ύψους 2.407 μέτρων. Εδώ βλέπετε όλο το πεντατάχτυλο, ο οποίος αρχίζει από το Μιστρά και τελειώνει στον προφήτη Ηλία. Για να διασχίσει κανείς το πεντατάχτυλο απαιτούνται 2 ημέρες. Σούπερ αγωνιώδη, ναι. Με τη μικρή μου αδελφούλα, εσύ ναι. Είχες φύγει να πούμε και είχες πάει και έπαιρνες από εκεί τις πέρδικες. Ναι. Λοιπόν, αλλά τώρα είμαστε εδώ. Βέβαια, παλιά είχαμε το ίδιο μαλλί, τώρα εγώ το έκανα λίγο περμανάντε, λίγο κουπέ. αυτά εμείς, από εκεί απέναντι τα καλύτερα. Ο Στάθης. Στάθη, εσύ. Εγώ κουράστηκα, αλλά ανέβηκα. Δεν φαίνεσαι κουρασμένος. Όχι, μια χαρά είμαι. Ήταν όμως. Ωραία ορειβασία. Είμαστε στο κέντρο του Αιγαίτου, βλέπουμε όλες τις κορυφές του Αιγαίτου. Όλη την Πελοπόννησο σχεδόν, είναι πολύ ωραία. Γεια σας, είμαι η Ειρήνη, είμαι από την Ισπανία και τώρα μένω εδώ, στην Καλαμάτα. Και είμαι θελόντρια για ένα χρόνο. Και σήμερα είμαστε στο τραγουδούνι. Είναι πολύ, πολύ, πάρα πολύ ωραία και ναι, μου αρέσει πάρα πολύ. Η θέα είναι πολύ ωραία. I'm Yava. I'm from Lithuania. And that's my first time in the mountains. Because in Lithuania we don't have mountains. And I really like it. Σαν λες πως μ' αγαπάς, αγγέλη φτερού γη. Είναι μερικές φορές το πιο δύσκολο, είναι και το πιο ωραίο. Και το τραγουδούνι ακριβώς αυτό, επιβεβαιώνει αυτόν τον κανόνα. Ότι είναι δύσκολο, αλλά είναι και όμορφο. Το τραγουδούνι είναι η καρδιά του Αιγαίτου. Είναι ένα βουνό δυσπρόσιτο, στο πιο απομονωμένο και πιο όμορφο μέρος του Αιγαίτου. Από εδώ βλέπουμε όλη την κορυφογραμμή. Βλέπουμε τη Μεσσηνία, βλέπουμε τη θάλασσα. Είναι πολύ ωραία. Το εργοστάσιο της ΔΕΗ που βρίσκεται στη Μεγαλόπολη αποτελεί πραγματική κακοφωνία ανάμεσα στα πανέμορφα βουνά. Η κορυφή της Δαερεδοβούνας είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή. Επίσης, η θέα της Καλαμάτας παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Εδώ αρχίζει η κατάβασή μας, η οποία είναι πιο εύκολη, μιας και ακολουθεί ομαλό μονοπάτι.
Έχω φεύγω, πετάω. Έχω φίλο τον ήλιο Θεό. Με του αγέρα τον έκταρ μεθάω. Αγκαλιάζω και γη κι ουρανό. Και χωρίς τα φτερά. Το πέρασμά μας δυστυχώς γίνεται για μια ακόμα φορά μέσα από καμένα δέντρα, τον οποίον η θέα μας δημιουργεί μια έντονη αίσθηση θλίψης. Στο Αιγαίο να δίνω φιλιά. Ανέμου ζητάω, έχω πάψει να είμαι θνητός. Ανεβαίνω ψηλά κι αγαπάω, δίχως σώμα χρυσός αέτος. Και χωρίς τα φτερά δε φοβάμαι, το γαλάζιο ζεστή αγκαλιά. Στα ψηλά τα βουνά να κοιμάμαι, στο Αιγαίο να δίνω φιλιά. Σαν το σύννεφο φεύγω, πετάω, έχω φίλο τον ήλιο Θεό. Με του αγέρα τον έκταρ μεθάω, αγκαλιάζω και γη κι ουρανό. Στο σημείο αυτό τελειώνει το μονοπάτι και αρχίζει η ανάβαση για το χωριό Ριζιανά. Μαζεύουμε για μια ακόμα φορά καρύδια για να συνοδεύσουν το τσίπουρο που θα μας προσφέρει ο κύριος Κουμουνδούρος. Φέρνοντας στο σπίτι του, διαπιστώνουμε πως είμαστε ανεπιθύμητοι από τον Ερμή. Σουρουπώνει ήδη και μπροστά μας αντικρίζουμε την κορυφή στην οποία ανεβήκαμε. Αισθανόμαστε κουρασμένοι, μα παράλληλα χαρούμενοι.